Θέλουμε περισσότερα τρεξίματα. Λογικά Πελίστρι τώρα. Πελίστρι, κρατά. Ανεβαίνει ο Μαντσίνη μόλις μπήκε στο μάτς. Φώτης Ιωάννιδης γυρίζει ωραία. Πελίστρι, το σου και το γκολ! Μακρύνει ο Γκέτβαϊ. Δεν απομακρύνεται εκεί η μπάλα. Μαξίμοβιτς, διώξτε. Ο Φώτης θα τη διώξει. Και βγάζεται επίθεση τώρα. Μαντσίνη. Μαντσίνη, 2-2. Μαντσίνη είναι και τετέ. Μαντσίνη, Μαντσίνη. Τετέ, τετέ. Το πιάσει και το γκολ. Γκολ. Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Σκορ πρόκρισης. Στο 85. Ηρεμία. 2-0. Πήγαινε και στα παράθυρα. 2-0. Ασίστ του Μαντσίνη και τώρα οι Γάλλοι στο Καναβάτσο. Φωτιά του Άκα, οι Γάλλοι στο Καναβάτσο. Έχει 5 λεπτά μπροστά του. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, δεν θέλουμε να πάει στα πέναλτι. Το είπαμε. Όλοι είναι όρθιοι. Όλοι είναι όρθιοι. Κρίση 1-2-3. Σπάστε το τώρα όμως. Θέλω 300 like. Αυτή τη στιγμή θέλω 300 like. Το είπαμε. Το είπαμε. Χαϊντάρα. Μαντσίνη εδώ και πανηγυρίζει. Σαν να έχει βάλει γκολ. Ο Μαντσίνη φοβερό πάθος. Αυτό ρε παιδιά. Αυτό που έλειπε στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό που έλειπε στο πρώτο ημίχρονο. Η ψυχή και το πάθος. Για τη φανέλα. Φοράω έμπλεμ που έλεγε και το χαρακτηριστικό λόγο. Ο Αλόνσο εδώ ζητά να ξεσηκωθεί ο κόσμος και νομίζω παιδιά θα έχουμε μια τρελή ατμόσφαιρα. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Τέλος, νομίζω θα το σφυρίξει. Νομίζω θα το σφυρίξει. Νομίζω θα το σφυρίξει. Το σφύριξε. Ο Παναθηναϊκός παίρνει μια τεράστια πρόκριση, παιδιά. Τεράστιο όνομα της Λανς. Το ισοπαίδωσε η φανέλα, η ομάδα, ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Η Ελλάδα έχει και πάλι ομάδα στο League Face του Conference League και ο Παναθηναϊκός αύριο το μεσημέρι στις 3:30 θα μάθει τους 6 αντιπάλους του. Είναι και πάλι σε μεγάλη φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπως ήταν και πέρσι. Βλέπετε εδώ οι Γάλλοι στο Καναβάτσο, θλιμμένα πρόσωπα, κλάματα, δείχνουν να μην το πιστεύουν. Μια ομάδα με το τριπλάσιο budget κοντά από τον Παναθηναϊκό, διπλάσιο, εκεί όπου με τον Άγιαξ έφτασε μια σταγόνα από το να πάρει την πρόκριση. Σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο θα πω εγώ ότι ο Παναθηναϊκός αν βγάλει ψυχή, πάθος και δόντια δεν έχει να φοβηθεί τίποτα μπροστά στο κοινό του. 60-65.000 κόσμος σήμερα. Diego Alonso πραγματικά έχει τρελαθεί. Έχει το ταπεραμέντο το νοτιοαμερικάνικο. Φοβερές στιγμές στο ΑΚΑ. 60.000-65.000 χιλιάδες κόσμος, παιδιά, τρομερές στιγμές, τρομερές στιγμές.